στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας συζητήσαμε την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής πηξίδας και επίσης εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας υποστηρίξαμε τη δημιουργία κόμβου καινοτομίας, το λεγόμενο Innovation Hub, που θα μπορέσει να μας δώσει ευελιξία σε θέματα καινοτομίας, πάντα σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, ως επίσης και την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τη διαδικασία του δημοσιονομικού ελλείμματος. Επιπλέον, στηρίξαμε την απλοποίηση διαδικασιών για κοινές προμήθειες αμυντικού υλικού. Μας είχε γίνει και μία ενημέρωση από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας για τα θέματα του πολέμου με την Ρωσία. Η πόλεμος με την Ουκρανική κρίση έθεσε ζητήματα στην επικαιρότητα όσον αφορά τα αμυντικά συστήματα. Παίρνουμε μαθήματα ως Κύπρος. Οπωσδήποτε υπήρχε και αυτή η συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνας. Φαίνεται ότι η κρίση αυτή θα παραταθεί και με αρκετές χώρες διαβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να αποστέλουν στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Σε εμάς υπήρξε μια εξέλιξη με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξαν συμφωνίες που αφορούν την άμυνα της Ελλάδας. Επηρεάζει για την Κύπρο? Στο οποιαδήποτε ισχυροποίηση των θέσεων της Ελλάδας, είτε αμυντικών είτε διπλωματικών, βεβαίως είναι θετικά νέα και για την Κύπρο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ΝΑΤΟ, βλέπουμε ξεκάθαρα πως η Τουρκία αντιδρά στην ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Άρα στην ερώτησή σας δεν τίθεται θέμα επί του παρόντος και ούτε συζητείται τέτοιο θέμα για την Κύπρο. Θεωρείτε, κύριε Πετρίδη, ότι αν δεν υπήρχε το βέτο της Τουρκίας και η όλη στάση της Τουρκίας, η Κύπρος θα έπρεπε να είναι στο ΝΑΤΟ? Πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ? Πρέπει να πληρούνται κάποιες ώρες και προϋποθέσεις και θεωρούμε ότι σε αυτό το σημείο δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Το θέμα τη Ουκρανική κρίση και προηγουμένως η κρίση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ έβαλε τα νέα οπλικά συστήματα, νέες τεχνολογίες, έθεσε στο προσκήνιο. Η Κύπρος, οι επιτελείς μας, παίρνουν μαθήματα γύρω από αυτά τα πράγματα? Σίγουρα και οι δύο κρίσεις, πρόσφατες κρίσεις, εξετάζονται και όλα τα δεδομένα ενώπιον γίνονται οι ανάλογες ενέργειες, ούτως ώστε κατά το δυνατόν να υπάρχει η δυνατότητα της αποτροπής. Ευχαριστώ.